Γεια σας και πάλι φίλες και φίλες. Σήμερα σας έχω για τελευταίο παπούτσι σήμερα. Αυτό είναι το παπούτσι που δεν ξέρω αν το διαβάζω σωστά, η αλήθεια είναι, μισό λεπτάκι. Nike Air Κούκκινη ή Κουκκίνη, νομίζω Κούκκινη λέγεται. Special Edition είναι αυτό, υπάρχει και το απλό. Το οποίο αν το βρείτε ποτέ, σφυρίξτε μου γιατί εγώ δεν παίζει να το βρω. Αυτό το μοντέλο έχει κι άλλο ένα. Έχει ένα μαύρο με χρωματάκι πάνω, σαν ζωγραφιές, κάτι τέτοιο. Σαν πινελιές βασικά. Και πάρα πολύ καλό. Άκουσα, παύλα έμαθα, ότι αυτό το μοντέλο κυκλοφόρησε δεκαετία 90, κάτι τέτοιο. Να το δείτε και από κοντά. Ίσως σας ενδιαφέρει και το σκέφτεστε. Η ιδιαιτερότητα αυτού είναι ότι το βρίσκουμε στην Nike, φθηνότερα από την Ελλάδα, ό,τι να είναι. Και ό,τι να είναι για τα ελληνικά μαγαζιά εννοώ. Και δεν παίρνει ποτέ κωδικούς. Δεν αφήνει Nike να βάλουμε εκπτωτικό κωδικό πάνω με τίποτα. Και εδώ και πολύ καιρό, αν παρακολουθείτε το επίσημο της Nike, το κατάστημα, εδώ και πολύ καιρό δεν πέφτει η τιμή κι άλλο, έπεσε και πάντα έχει διαθεσιμότητα και πάντα υπάρχει. Για ένα περίεργο λόγο. Ενώ είναι πολύ καλό. Με λίγα λόγια, το παπούτσι είναι παπουτσάρα, είναι πολύ καλύτερο από ό,τι νομίζεις, και δεν είναι τόσο άγριο και αντιαισθητικό όσο φαίνεται. Θα σου πω, ξεκινάω. Το άνω μέρος είναι ελαστικό. Όλο. Πρόσεξε. Βλέπεις. Κοίτα εδώ. Βλέπεις. Ελαστικό. Όχι Flyknit. Ελαστικό. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Πρέπει να είναι, επειδή δεν τα έχω φέρει και τα πρέστο, δεν τα πετυχαίνω και αυτά. Και όταν τα πέτυχα δεν τα φέρω. Πρέπει να είναι κάτι σαν πρέστο, αλλά ανώτερο πολύ του πρέστο. Γιατί και τα πρέστο είναι στα ύψη η τιμή του, έτσι. Παρότι λένε ότι χαλάνε εύκολα. Και τα πρέστο λένε ελαστικό, η αλήθεια είναι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό μάλλον είναι πιο ποιοτικό. Δεύτερον, κάτι άλλο που δεν έχεις καταλάβει πιθανόν. Δεν έχει κορδόνια. Όχι, δεν το έχεις καταλάβει από την εμφάνιση. Επειδή κάνουν κάτι τέτοια και δεν φαίνεται από μέσα. Πολλές φορές τα παπούτσια έχουν από μέσα τελικά. Δεν έχει καθόλου. Να το. Κάτσε να φανεί κάπως. Είναι full. Το παπούτσι είναι ενιαία κατασκευή που εγώ τα λατρεύω αυτά γενικά. Το πιαστράκι του. Το πιαστράκι του, μην μπερδεύεστε. Φτέρνα εξαιρετική πλατιά. Πολύ καλή από μέσα. Κοιτάτε. Εδώ. Έτσι. Παρότι σου φαίνεται κοντό, είναι πολύ καλό στην αίσθηση. Δεν χάνει από πουθενά. Διότι ευτυχώς η φτέρνα υπερέχει από το πλάι. Τρίτο που πιθανόν δεν γνωρίζεις. Αυτό το διαφανές που βλέπεις. Sorry. Όλο αυτό. Το οποίο πάει πίσω, έρχεται εδώ, όλο αυτό το κομματάκι, αυτό. Αυτό που σου φαίνεται σαν πλαστικό. Δεν είναι πλαστικό, είναι σαν λαστιχένιο και είναι πολύ πιο χαλαρό και απλό από ό,τι δείχνει στις φωτό. Ορίστε, κοίτα εδώ, βάζω το χέρι μου, το κάνω ό,τι θέλω. Τραβιέται. Μη σου πω άμα το κόψω με ψαλίδι, το διώχνω κιόλας σαν μαλάχι. Ενώ εγώ νόμιζα ότι είναι πλαστικό που συγκρατεί και καλά το πόδι, τελικά όλο κομπλέ. Κι όμως κάνει δουλειά. Αδιαφεσβήτητο. Το παπούτσι έχει Air Max πίσω, το οποίο είναι κανονικό Air Max, όχι κοροϊδία. Πολύ καλό. Ο αφρός μπροστά είναι επίσης πολύ καλός, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν κουράζει. Και ο πάτος, μισό να σας πω. Α, ο πάτος είναι και φερούμενος. Ωραίος. Οπα, sorry. Ωραίος. Βλέπετε. Και αφαιρούμενος. Και υποστήριξη καμάρας. Να το θυμάστε. Να λέει το σύστημα στήριξης με κέλυφος να στηρίζει αυτό. Δεν του φαίνεται, αλλά στηρίζει τελικά. Δεκαετία 90, καλά σας είπα, από τις στολές σκύλε είναι εμπνευσμένο. Και τι άλλο, ανθεκτικό πλαστικό και έγλυφος, ύφασμα σε στήλ νεοπρενίου. Α, νεοπρένιο, εντάξει, έλεγε και ελαστικό, οκ. Okay. Αντικρατασμική έρστη φτέρνα, κομπλέ. Άνεση που δει, και καουτσούκ εξωτερική σε όλα. Ναι, αυτή η εξωτερική του είναι πάρα πολύ καλή, δείτε εδώ. Ενισχυμένη, πολύ πολύ καλή. Εδώ είναι πλαστικό το κέντρο, να ξέρετε, εδώ μέχρι το σήμα. Έτσι, και εδώ πέρα τι έχει, αφρόσιμο το άσπρο. Η θεωρητική μαλακία που έχουν κάνει είναι αυτή. Ωραίο παπούτσι, σκουπίζεται και εύκολα. Οκ. Okay. Πολύ καλή, παχιά η σόλα. Κοιτάτε. Γενικώς το πάτημα είναι πολύ καλό. Το μοτίβο είναι πολύ καλό, αν και φαίνεται λίγο ηλίθιο, δεν είναι, είναι πολύ καλό. Στην πράξη. Τίποτα, παιδιά. Σουέντ πίσω. Σουέντ εδώ.
αυτό είναι το special, είναι ένα πραγματικό special. Παίζει να είναι η πρώτη φορά που λέω κάτι τέτοιο σε special edition της Nike, χωρίς να με χαλάει τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μέγεθος κανονικό, ούτε κατά διάνοια μισό ολόκληρο πάνω. Είναι πολύ άνετο, θα το διαπιστώσετε. Και στα δάχτυλα είναι άνετο, παρότι που φαίνεται περίεργο το κόψιμο. Ίσως το αληθινό δεν ήταν το real. Το special edition πάντως τα σπάει. Χρωματάκι βλέπετε πάρα πολύ όμορφο, καλοκαιρινό, άνετο. Α, δεν σας είπα για μισό λεπτό. Ω, καλά. Περνάει ο αέρας άνετα. Διαπνεύσιμο τέλειο. Για καλοκαίρι. Και έχει και τον ή εδώ. Και έχει και το σηματάκι. Έτσι. Φοριέται πανεύκολα, βγαίνει πανεύκολα. Κάνεις ένα παπ. Μπήκες, βγήκες. Δεν ξέρω, είναι ένα παπουτσάκι για τα πάντα. Το μόνο που υστερεί, τα χρώματα. Σπανίως το λέω αυτό, μόνο ένα πράγμα. Εντάξει, σας είπα και αυτό. Σας είπα και αυτό, αλλά κάνουμε τα στραβά μάτια εδώ, δεν πειράζει. Προσέχουμε και εμείς τι κάνουμε. Οπότε η πραγματική στέρηση αυτού του παπουτσικού είναι τα χρώματα. Και η τιμή θα πω εγώ, γιατί δεν είναι όλα τα λεφτά όλων μας ίδια. Τώρα όμως που είναι στα 63 στο επίσημο της Nike το site, αξίζει full και δεν κάνω διαφήμιση, σας έχω πει δεν βγάζω τίποτα, τουλάχιστον όχι ακόμα. Και δεν δίνει και χορηγίες από τις εταιρείες εύκολα. Πόσο μάλλον σε ένα απλό Έλληνα που δεν έχει καν τον εξοπλισμό για να κάνει ένα κανάλι. Από το κινητό μου τα κάνω. Λοιπόν, όπως σας είπα, στη Nike κάνει 63 ευρώ και τα δύο χρώματα, είναι full τα νομεράκια διαθέσιμα. Δεν βρίσκω σε γυναικεία τέτοια, αυτό με προβληματίζει. Οπότε τα κορίτσια, αν θέλετε να το πάρετε, πάρτε σε αντρικά το νούμερό σας όμως. Θα πάτε κάτω, ένα κάτω ίσως εσείς. Πάρτε ένα νούμερο κάτω, μισό, ένα, ενάμιση, αν μπορείτε τρία. Παίρνετε πάντως τουλάχιστον δύο. Χαμηλώστε τα νούμερα. Ή πηγαίνετε σε μαγαζί, φορέστε αντρικά να δείτε ποιο νούμερο είστε και μετά τσιμπήστε αυτό στο νούμερό σας. Στο νούμερο το κανονικό σας θα πάρετε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο ούτε εσείς. Απλώς το κανονικό της Nike, να δείτε που είσαστε σε σχέση με τα αντρικά. Γιατί αν εγώ είμαι 42, ξέρω εγώ, ένα κορίτσι πιθανόν είναι γύρω στο 39. Αναλόγως το πόδι της κιόλας. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Δεν είναι τόσο καλό το βίντεο μου σε σχέση με το πόσο ωραίο είναι το παπούτσι και το πόσο μου άρεσε. Το φοράω σχεδόν κάνα 5 ώρα συνεχόμενα, το έχω βάλει και σπαστά και συνεχόμενα. Πολύ ωραίο. Ούτε σπάσιμο θέλει ούτε τίποτα. Το φοράς, κάνεις τη δουλειά σου, πανέμορφο. Και να μην σου αρέσει, αν το φορέσεις, αποκλείεται να μην το θέλεις. Η τιμή του είναι τρομερή. Μακάρι να πέσει κι άλλο. Δεν δίνει Nike όμως, δεν μας αφήνει να βάλουμε κωδικό, όπως σας είπα. Αν πέσει κι άλλο, πάρτο. Τι να σου πω. Δεν θα το μετανιώσεις. Και να το μετανιώσεις, τους το γυρνάς πίσω. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν χρεώνουν τα μεταφορικά. Ποτέ. Ούτε Nike ούτε Adidas. Αλλά σε σχέση με. Η αρχική του κάνει 140. Αλλά εδώ, όντως ό,τι πληρώνεις, παίρνεις.